Λοιπόν, προχωράμε τώρα στην τελετή απονομής κάποιων βραβείων. Πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν έρθει στο ΣΦΥΜΗ έχουν κοπιάσει, έχουν συμμετάσχει σε αυτό, έχουν δει τώρα από πίσω τι έτρεχε. Ταυτόχρονα όλοι δουλεύουν με τις εργασίες που υποβάλανε ερευνητικά πάνω στο χώρο τους. Και πιστεύω ότι αυτές οι εργασίες οι οποίες περάσανε, που αξιολογήθηκαν, όπως είδατε, από καθηγητές, από την Επιστημονική Επιτροπή, όχι μόνο από τα Αριστοτέλεια, από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, φτάσαν στο σημείο να παρουσιαστούν είτε σε μορφή πόστερ, είτε σε μορφή προφορικής εργασίας. Και γι' αυτό βάλαμε φέτος το διαγωνισμό του Best Paper και του Best Poster. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άλλα papers δεν ήταν πολύ καλά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πάντοτε σε μια τέτοια διαδικασία υπάρχει κάποιος ο οποίος κερδίζει σε ένα διαγωνισμό ή κάποιοι. Ναι. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ξεκινάμε μια διαδικασία που έχει διαγωνισμούς. Το καλύτερο paper, την καλύτερη δηλαδή, προφορική παρουσίαση, ψηφίσατε και εσείς και γι' αυτό. Τα καλύτερα πόστερ ψηφίσατε επίσης και γι' αυτό. Και επίσης υπήρχε παράλληλα ένας διαγωνισμός από τη Microsoft, που ένα εργαστήριο μάλλον πάνω σε θέματα λογισμικού της Microsoft, ώστε να δημιουργηθούν εφαρμογές στο κινητό, mobile apps. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, για να μπορέσει να αυξηθεί κιόλας το ενδιαφέρον σε έναν βαθμό, η Microsoft αποφάσισε να δώσει και δύο βραβεία με αντίστοιχα δύο κινητά, τα οποία προσφέρει σαν δώρο. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε να απονείμουν ουσιαστικά βραβεία για τρεις κατηγορίες. Οπότε, ξεκινάμε από το κομμάτι του εργαστηρίου πάνω σε mobile apps. Και από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στο εργαστήριο, ξεχώρισαν συγκεκριμένες αυτοί οι τέσσερις, οι οποίοι φτιάξανε εφαρμογές μέσα στο Σαββατοκύριακο, που είμαστε τώρα στο συνέδριο. Δηλαδή, ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί το εργαστήριο και έχουμε αυτούς τους τέσσερις, οι οποίοι ουσιαστικά είναι, οι οποίοι προκρίθηκαν στην τελική φάση. Ναι. Ναι, ναι. Συγγνώμη, Κρητική Επιτροπή, σωστά. Και αυτοί όμως ξεχώρισαν, διότι ήταν οι τέσσερις από τους. Σε επιλέξαμε από πολλούς. Λοιπόν, άρα να δούμε τώρα τους πραγματικούς συμμετέχοντες σε αυτές τις εργασίες, όπου έχουμε... Ναι. Οπότε αυτοί συμμετείχαν στο workshop, αναπτύξαν εφαρμογές μέσα σε αυτό το διάστημα. Και τελικά εργασίες οι οποίες προκρίθηκαν για να κριθούν, ας πούμε, για αυτά τα βραβεία, είναι αυτές οι οποίες βλέπετε. Και είπαμε να δώσουμε ένα μικρό χρόνο σε κάθε μία από αυτές, να τις δείτε και εσείς, έτσι ώστε που δεν ήσασταν στο workshop, να παρακολουθήσετε τι ακριβώς είναι αυτές οι ιδέες. Οπότε, ας έρθουν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Καλησπέρα από και από μένα. Ονομάζομαι Αναγνωστάκη Βασιλική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στα πλαίσια του workshop που οργανώθηκε από το ΣΦΥΜΗ και από τη Microsoft για το Student Guru, συμμετείχα και εγώ και δημιούργησα την εξής εφαρμογή, Personal Bouquet.
Πριν πούμε όμως τι κάνει η εφαρμογή, να πούμε λίγο πώς προέκυψε η ιδέα. Πολλές φορές, όταν πήγαινα σε διάφορους οργανισμούς, μου ζητούσαν προσωπικά στοιχεία, όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ και πολλά άλλα, που εντάξει, ένας άνθρωπος είναι δύσκολο να τα θυμάται όλα αυτά. Και αναγκαζόμουν να ψάχνω συνέχεια. Επίσης, άλλες φορές, φίλοι μου ζητούσαν τον αριθμό μου και δεν το θυμόμουν, γιατί προτιμούσα να αποθηκεύω στη μνήμη μου αριθμούς που θα μου ήταν χρήσιμοι σε περίπτωση ανάγκης. Άλλες φορές πάλι πήγαινα, άφηνα το αυτοκίνητό μου κάπου, δεν θυμόμουν ποιο απ' όλα είναι, μέσα σε ένα πάρκινγκ, και δεν θυμόμουν την πινακίδα μου, οπότε ήταν λίγο πιο δύσκολο να το βρω. Αν λοιπόν κι εσείς... ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, τότε σας καλώ να δούμε μαζί και να κατεβάσετε κι εσείς όταν ετοιμαστεί πλήρωση η εφαρμογή, δωρεάν πάντα, το Personal Bouquet. Είναι ένα σκίτσο αυτό, πώς περίπου είναι η εφαρμογή. Οι δυνατότητές της. Συγγνώμη λίγο. Ένα λαθάκι. Όπως καταλάβατε, ήταν η αρχική παρουσίαση. Ήταν λίγο. Συγγνώμη και πάλι, τα κατάφερα. Εδώ βλέπουμε λίγο οπτικά πώς είναι μία πρότυπη η εφαρμογή. Είναι διάφορες οθόνες που θα έχει. Είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και χωρίς πολύ καλό design. Αλλά μπορείτε πάνω κάτω να καταλάβετε. Βλέπουμε ότι έχει πεδία για κείμενο που αποθηκεύει ο χρήστης τις πληροφορίες που θέλει. Μπορεί να εισάγει εικόνες. Π.χ. της ταυτότητάς του, μπροστά και πίσω όψη, του διπλώματος, της φοιτητικής του κάρτας, της επαγγελματικής του κάρτας, ό,τι θέλει. Πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί να βάλω όλα μου τα στοιχεία μέσα σε μία εφαρμογή και κατά πόσο είναι ασφαλής. Η απάντηση είναι ότι είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς τα στοιχεία σας δεν βγαίνουν από το κινητό. Είναι μόνο στη συσκευή αποθηκευμένα, δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, οπότε εγώ ως διαχειριστής δεν έχω πρόσβαση στα δεδομένα σας. Και επίσης μπορείτε να βάλετε PIN για να κλειδώσετε την εφαρμογή και όταν, ας πούμε, άμα σας κλέψει κάποιος το κινητό, να μην μπορεί να την πάρει. Να μην έχει και τα στοιχεία σας, δηλαδή. Για επιπλέον λειτουργικότητα, ο χρήστης μπορεί να γράφει σε μία οθόνη περισσότερες πληροφορίες. Μπορεί να βάζει τις καρτέλες του όπως αυτός θέλει, να κάνει τη διάταξη και να βάζει πεδία που βοηθάνε αυτόν. Έρχεται λοιπόν σύντομα η εφαρμογή και πάμε να δούμε ένα μικρό demo. Έχουμε λοιπόν τον προσωμιωτή από το phone, window phone, όπου θα ανοίξει τώρα η εφαρμογή, η αρχική οθόνη. Εδώ είναι, κατά την έναρξη εμφανίζονται αυτά τα βασικά στοιχεία που μπορεί να τα συμπληρώσει ο χρήστης. Βλέπουμε, εμφανίζεται πληκτρολόγιο, μπορεί να γράψει κανονικά, να καταχωρήσει
Κάτω βλέπουμε δύο επιλογές. Η μία είναι για περισσότερα στοιχεία και η άλλη είναι για την προσθήκη εικόνων. Εδώ είναι τα περισσότερα στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν τον καθένα. Βλέπετε, υπάρχει και η επέτειος γάμου. Και εδώ είναι οι καρτέλες όπου μπορεί να προσθέσει τις φωτογραφίες του, δηλαδή του διπλώματος. Είναι με συντομογραφίες, ID, ταυτότητα, driver's license, SSN, AMCA, AFMI, όλα τα σχετικά. Ο καθένας βάζει τις φωτογραφίες του. Αυτή είναι η εφαρμογή πάνω κάτω, σε αρχικό στάδιο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ονομάζομαι Γιαννοπούλου Γεωργία και είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Αγρονόμου Τοπογράφων Μηχανικών, καμία σχέση με ηλεκτρολόγους δηλαδή. Και έχω φτιάξει μια εφαρμογή η οποία βρίσκει την κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση μιας επιχείρησης και ονομάζεται Business Positioning. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για αυτή την εφαρμογή? Είχα κάποιους φίλους στη Γερμανία οι οποίοι ήθελαν να ανοίξουν ένα καινούριο σουβλατζίδικο. Και τελικά το ανοίξανε χωρίς να κάνουμε καμία κουβέντα και αυτό δεν πάει καλά. Και τελικά σε μια συζήτηση που είχαμε καταλαβαίνω ότι το πιο κοντινό σουβλατζίδικο είναι σε απόσταση 3 λεπτών. Το οποίο είναι κάτι απαράδεκτο για μένα, αλλά τελικά ενώ νόμιζα ότι ήταν αυτονόητο, μάλλον δεν ήταν. Οπότε θεώρησα αυτή την εφαρμογή μια απαραίτητη εφαρμογή για κάποιον πριν ανοίξει μια επιχείρηση να τη συμβουλεύεται. Τι μπορώ να κάνω με αυτή την εφαρμογή? Μπορώ ουσιαστικά. Καταρχάς, αυτή είναι τώρα μόνο το demo σας δείχνω. Μπορώ να δω πού είναι οι επιχειρήσεις, οι υπόλοιπες, οι οποίες έχουν σχέση με την επιχείρηση που θέλω να ανοίξω εγώ, π.χ. αν θέλω να ανοίξω μια καφετέρια, κοιτάζω πού είναι οι υπόλοιπες καφετέρειες. Ή αντίστοιχα τα εστιατόρια κτλ. Οπότε αυτή η εφαρμογή προσφέρει μια κλασικοποίηση για αρχή, μια ομαδοποίηση των επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται εδώ πέρα, π.χ. έχω υγεία, οχημάτων, επιχειρήσεων για οχήματα κτλ. Και πατώντας εδώ πέρα, π.χ. το health, φαίνεται αναλυτικά όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες της υγείας. Οπότε, αν η επιχείρησή μου ανοίξει αυτές, καλώς. Οπότε, αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να κλικάρω εδώ και να βγει ο χάρτης, εδώ πέρα είναι συγκεκριμένα στο Λονδίνο, είναι στο Greenwich, όπου ο χρήστης μπορεί είτε να φορτώσει τις locations από το Foursquare μέσω των API, είτε μπορεί να βάλει ο δικός του τα δικά του pushpin, στις δικές του δηλαδή τοποθεσίες. Και μετά να βρει με βάση το κατάστημα το οποίο θέλει να νοικιάσει, αν είναι η ιδανική θέση. Και κατά πάσα πιθανότητα η ιδανικότερη θέση είναι αυτή που είναι πιο μακριά από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πιο κοντά σε πεζόδρομους κτλ. Οπότε αυτή είναι η εφαρμογή η οποία δημιούργησα εγώ. Αν σας άρεσε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κατσάρης Δημήτρης. Είμαι από το τμήμα μηχανικών πληροφορικής και
μηχανή και δικτύων. Τώρα το έχουν ονομάσει αλλιώς από το ΤΕΙ της Θεσσαλίας. Ναι, κάθε 4 χρόνια αλλάζουν όνομα, οπότε πλέον ναι. First of all, I want to ask sorry because the whole presentation is in Greek, but the presentation is in English. The letters I was speaking in Greek. Sorry for that. Okay. Λοιπόν, η βασική ιδέα, αν παίξει, προήλθε από αυτές τις πηγές. Είναι τα καινούργια μονιψάκια και σαν μικρά παιδιά που είναι. Έχουν τη τάση να ανακαλύπτουν τον κόσμο και οτιδήποτε και αν πιάνουν και αν κάνουν τους φαίνεται πολύ μαγικό και πολύ ωραίο. Οπότε, επειδή έχουμε και εμείς τη τάση να τους δίνουμε τα κινητά μας, τα τάμπλετ, γενικά τις συσκευές για να παίζουν, να απασχολιόνται και να χαίρονται, σκέφτηκα γιατί να μην κάνουμε μια εφαρμογή η οποία να μπορεί να είναι και διασκεδαστική και εκπαιδευτική για τα παιδιά, ώστε και να χαίρονται και αυτά να παίζουν, να έχουμε και εμείς λίγες ώρες ησυχίας που χρειάζεται. Οπότε η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Αυτό περιλαμβάνει και εμάς προφανώς. Το βασικό κόνσεπτ της εφαρμογής. Το βασικό κόνσεπτ είναι να ταιριάξουμε τα ίδια. Τι εννοώ. Δίνεται ένα ίδιο σχήμα ή ένα ίδιο χρώμα και 4 δυνατές επιλογές στα παιδιά. Και θα πρέπει να επιλέξουν τη σωστή που να ταιριάζει με το δοθέν. Απλώς σαν λύση και σαν ιδέα. Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνεται μέσω της τεχνολογίας και οτιδήποτε πατάς αλλάζει, μετακινείται, πηγαίνει από εδώ από εκεί, αυτό το κάνει μαγικό στα μάτια των παιδιών. Και είναι αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Αποτελείται από 3 βασικά παιχνίδια, ας το πούμε. Το πρώτο είναι να ταιριάξουμε το χρώμα, το ίδιο χρώμα. Οπότε δίνεται πάνω το χρώμα, δίνεται και το όνομα του χρώματος, το βλέπετε με τον χαρακτήρα ASCII, και από κάτω 4 δυνατές επιλογές που μπορεί να επιλέξει το παιδί. Το δεύτερο είναι με τα σχήματα. Γράφουμε και το σχήμα ώστε αν και δεν ξέρουν να διαβάζουν, έστω και οπτικά τους μένει εικόνα. Και το τρίτο είναι ο συνδυασμός και των δύο, που έχουμε και χρώματα και σχήματα. Και θα πρέπει το παιδί να επιλέξει η σωστή απάντηση. Προφανώς και ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού, ανεβαίνει και το level που μπορεί να ασχοληθεί. Πάρα πολύ σημαντικός τομέας είναι η επιβράβευση. Όταν δηλαδή βρίσκει το παιδί κάτι, ακόμα και αν έχει λαθασμένες απαντήσεις στη διάρκεια, να το επιβραβεύσουμε. Αυτό γίνεται αφού βρει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται αμέσως μια σελίδα που το λέει μπράβο, με το σχετικό ήχο το ταραν που κάνουν και χαίρονται τα παιδάκια. Και κάνοντας κλικ πάνω στο οποιοδήποτε σημείο της εικόνας, εξαφανίζεται αυτό το μήνυμα και συνεχίζει το παιχνίδι σε καινούργια πίστα. Για τους μεγάλους, γιατί προφανώς και μια εφαρμογή δεν μπορεί να απευθύνεται μόνο σε παιδιά, γιατί ο παπάς έχει το κινητό, η μαμά, η μεγάλη. Οπότε το αρχικό interface, το οποίο είναι για το χρήστη, θα πρέπει να είναι πιο ενήλικο και με περισσότερες επιλογές. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα pivot view, στο οποίο έχουμε 3 βασικές σελίδες, όπου στη κάθε σελίδα φαίνεται στο ποιο παιχνίδι θα παίξει. Η μεσαία είναι απλά τα χρώματα, η δεξιά είναι χρώματα και σχήματα και η αριστερή είναι... Όχι, η δεξιά μόνο σχήματα και η αριστερή χρώματα και σχήματα. Σημαντικό είναι ότι μέσα στην εφαρμογή δεν εμφανίζω καθόλου το system tray, πληροφορίες του συστήματος για το σήμα, την μπαταρία, ώστε να μην κάνει κατά λάθος το παιδί κλικ εκεί πέρα. Όπως επίσης και η application bar που εμφανίζεται εδώ πέρα δεν εμφανίζεται μέσα στο παιδί όταν παίζει. Για να μην αποσπά την προσοχή του από το παιχνίδι, να μην μπερδεύεται και να μην πετάγονται 1000 άσχετα πράγματα. Στις επιπλέον επιλογές έχουμε μία σελίδα η οποία το out που φαίνεται εκεί πέρα είναι στην ουσία about, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το δείχνει ολόκληρο ο projectoras. Πληροφορίες για την εφαρμογή και πώς παίζει το παιχνίδι και μία σελίδα με τα score, στα οποία μπορεί να δει το παιδί τα score που κάνει, γιατί γίνεται καταγραφή του χρόνου ανάμεσα στις απαντήσεις που κάνει. Δηλαδή, από τη στιγμή που του δοθεί να βρει το χρώμα το κόκκινο, μέχρι να βρει τη σωστή απάντηση, κρατάμε το χρόνο. Και με βάση αυτό, αλλά και το σε πόσες προσπάθειες θα βρει τη σωστή απάντηση, μπορούμε να βγάλουμε τη τελική βαθμολογία. Επειδή, όπως είπα, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το παιδί ακόμα και σε λάθος βαθμολογία, πάντα προσμετρείται θετικά ό,τι έχει βρει. Ναι, τέλεια. Για το μέλλον θα προσθεθεί παραπάνω μουσική,
Θα γίνει μια βάση δεδομένων για να κατηγοριοποιηθούν τα χρώματα, ώστε η εφαρμογή να έχει τα βασικά χρώματα για κάποιο μικρό παιδάκι, όλα τα χρώματα για κάποιο μεγαλύτερο, αλλά να χρησιμοποιηθεί και για ειδικούς σκοπούς, όπως παράδειγμα ιατρική χρήση ή ψυχολογία, για να βλέπουμε τις αντιδράσεις των παιδιών, είτε σε παρόμοια χρώματα για τα μάτια, κόκκινο, πράσινο, για χρωματοψία, είτε για την αντίδραση του παιδιού σε διάφορα χρώματα ή πώς τα αντιλαμβάνεται. Και το τελικό κομμάτι είναι να προσθεθούν δυσδιάστατα και τριδιάστατα αντικείμενα, εικόνες, να επιλέξει τις ίδιες εικόνες ή και φωτογραφίες οικογενειακές για να ξεχωρίζει πρόσωπα. Λοιπόν, τέκει για την παρουσίαση. Μία μικρή εικόνα, άμα έχω μισό λεπτό για το... Οκ, απλά κάπως έτσι φαίνεται. Μπορείτε να το βρείτε στο marketplace γιατί είναι έτοιμη η εφαρμογή, είναι λειτουργική, λειτουργεί κανονικά. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Είστε περίπτωση που βρει το λάθος χρώμα, εξαφανίζεται η επιλογή, ώστε να μην προδεχτεί. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και την Οργανωτική Επιτροπή και την ευκαιρία. Λοιπόν, εγώ έφτιαξα το Day++, το οποίο είναι μια διαφορετική προσέγγιση στον τομέα του motivation. Τι είναι ακριβώς? Παρακαλώ λίγο, επειδή βιάζεται να φύγει η Πάτρα και τα λεωφορεία, μόνο το demo σας μπορείτε να δείξετε. Πιο πολλά θα καταλάβετε από την παρουσίαση παρά από το demo. Οπότε... Ναι, γιατί έχετε εστιάσει ένα λεπτό ακριβώς. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί το elevator pitch ουσιαστικά αυτό κάνει. Πρέπει να δείξει την ιδέα σας σε κάποιο επενδυτή μέσα σε ένα λεπτό. Okay. Ένα χρόνο, ένα λεπτό από τώρα. Λοιπόν, τι είναι ακριβώς? Άρχισε χθες, τελείωσε σήμερα. Τελείωσε. Έχει 4 sliders, τα οποία ουσιαστικά καθορίζουν τη διάθεση του χρήστη. Και με ένα recommendation system, ουσιαστικά προσεγγίζει την διάθεση του χρήστη και του κάνει διάφορες suggestions. Τα suggestions αυτά είναι πάνω σε activities, όπως για παράδειγμα να πάει για mountain bike το Σαββατοκύριακο. Είναι ενδεχομένως για κάποιο συγκεκριμένο στόχο σε ένα project, πάνω σε μουσική, το οποίο υπάρχει ήδη, αλλά το ενσωματώνουμε και αυτό. Και επίσης του προτείνει 3 challenges ανά εβδομάδα, τα οποία μπορεί να εκπληρώσει, παίρνοντας πόντους. Λοιπόν, η ίδια εφαρμογή. Εδώ είναι η διάθεσή μου, θα είχε λίγο εκνευρισμό τώρα μέσα, αλλά δεν έχει ακόμα. Έχει γίνει από το πρωί. Επομένως τώρα αυτά είναι screenshots, δεν θα προλάβω μάλλον να δείξω την υπόλοιπη. Τώρα από εδώ και πέρα, αυτό που είδατε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Στα άμεσα βήματα έχουμε ουσιαστικά να πάει σε Windows 8, το οποίο έχει παρόμοιο API. Επίσης έχει integration με την Cortana, η οποία είναι ο personal assistant της Microsoft, και να πάει και σε άλλα συστήματα, όπως και σε άλλες γλώσσες. Το motto είναι motivate people to do more. Ουσιαστικά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη γνώση αυτή και να την δώσουμε στο κοινό με open data και να φέρουμε την γνώση περί της ανθρώπινης ψυχολογίας πιο κοντά στο AI, στο artificial intelligence. Οπότε, τεχνολογίες κλειδιά είναι η artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη και reinforcement learning, που μαθαίνει με βάση κάποιο bonus. Με like system, όπως είναι το Facebook. Επίσης, έχουμε cloud services, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ των υπηρεσιών σε desktop και mobile εφαρμογή, για big data, όπως έχει το Hadoop, και επίσης για πραγματικού χρόνου ανάλυση, όπως για παράδειγμα να δείχνει το Twitter σε σχέση με τη διάθεση που έχει ο συγκεκριμένος χρήστης. Και machine learning, βασικότατο.
No questions, no time. Ευχαριστώ πολύ. Η εφαρμογή υπάρχει και λειτουργεί, αλλά δεν. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μαυροδής. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συμμετείχα και εγώ σε αυτό το πολύ ωραίο και πολύ επικοδομητικό workshop της Microsoft. Έτσι λοιπόν μας ζητήθηκε να φτιάξουμε μια εφαρμογή. Αλλά πριν σας μιλήσω για την εφαρμογή μου, να σας μιλήσω λίγο για αυτό εδώ το παιχνίδι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι και επειδή ασχολείται πολύ κόσμος με αυτό, αλλά πολύ λίγος ξέρει να το λύνει, ξέρει να πραγματικά να ασχολείται δηλαδή με αυτό, είπα να φτιάξω κάτι που να έχει σχέση. Να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, να το γνωρίζω στον κόσμο και γιατί όχι να τον βοηθήσω και να του προσφέρω μια εφαρμογή την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και αργότερα, αφού λοιπόν μάθει να λύνει αυτόν τον κύβο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να φτιάξω το SpeedCube Timer. Έχετε ένα λεπτό μόνο, ναι. Θα προσπαθήσω, μας υποσχεθήκατε 5 λεπτά και είναι λίγο δύσκολο. Πιέζουν δυστυχώς οι οδηγοί της Πάτρας. Το ξέρουμε, ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν. Τώρα είμαι ευχαριστημένος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν σκέφτηκα να φτιάξω καταρχάς ένα χρονόμετρο. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος ξέρει να λύνει τον κύβο, αυτό που τον ενδιαφέρει σε επόμενη φάση είναι να μετράει τους χρόνους τους. Να καταλαβαίνει λοιπόν πότε γίνεται καλύτερος, πότε γίνεται χειρότερος. Τι πρέπει να κάνει για να το βελτιστοποιήσει. Πέρα από εκεί όμως δεν αρκούμαστε μόνο σε αυτό. Μετράμε τον καλύτερο χρόνο μας, τον χειρότερο χρόνο μας, τον average time. Και φυσικά να σας δείξω μια επίδειξη της εφαρμογής, πώς τρέχει το χρονόμετρο. Εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό αυτό, αλλά η εφαρμογή κρατάει τους χρόνους, όπως είπα. Και αν κλείσει η εφαρμογή, οι χρόνοι θα γίνουν save, που σημαίνει ότι αν την ξανανοίξουμε, θα υπάρχουν εκεί. Φυσικά, κάποιος μπορεί να θέλει να ξαναρχίσει από την αρχή, οπότε με ένα reset είναι όλα εντάξει. Πέρα από εκεί, όμως, όπως είπα, δεν θα αρκεστούμε σε αυτό. Θα ασχοληθούμε και με τον πρωτάρη χρήστη, ο οποίος πρώτη φορά πιάνει στα χέρια του ένα κύβο. Δεν θα του δείξουμε ακριβώς πώς λύνεται, αλλά θα τον βάλουμε στη διαδικασία να σκεφτεί και να προσπαθήσει να τον λύσει. Έτσι λοιπόν πάμε. Έχουμε τη λειτουργία Learn the Basics. Πατώντας εδώ ο χρήστης μπορεί να δει έναν κύβο από τη στιγμή που είναι τελείως άλυτος μέχρι να λυθεί. Αυτά είναι τα βήματα που θα πρέπει να κάνει. Πατώντας ένα-ένα στα βήματα, του δίνει τροφή για σκέψη η εφαρμογή για να φτάσει στο επόμενο βήμα. Αν λοιπόν κάποιος έχει αρκετή υπομονή να φτάσει στα τελευταία βήματα, για παράδειγμα αυτό είναι που θα δει στο τελευταίο βήμα, και αν το πραγματοποιήσει, φυσικά θα έχει λύσει τον κύβο. Οπότε το πρώτο στάδιο έχει επιτευχθεί. Αλλά πέρα από εκεί δεν θα σταματήσουμε. Έχουμε κάποιους ακόμα αλγορίθμους, οι οποίοι μπορεί να φανούν χρήσιμοι κυρίως στους πιο προχωρημένους χρήστες. Αυτοί είναι για να γίνουν οι χρήστες πιο γρήγοροι. Και αν θέλουν να πετύχουν πολύ χαμηλούς χρόνους, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο ρεκόρ είναι στα 5 δευτερόλεπτα. Κάτι πολύ αξιοθαύμαστο, χρειάζεται να ξέρουν κάποιους παραπάνω αλγορίθμους. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι κάπως έτσι, αλλά δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί δεν έχω χρόνο και άλλωστε δεν σας ενδιαφέρουν αν δεν είστε τόσο έμπειροι χρήστες. Να σας πω κάτι ακόμα που μπορεί να σας ενδιαφέρει, ότι ο κύβος είναι πολύ σημαντικός για τους μαθηματικούς. Υπάρχει κάτι που λέγεται group theory, το οποίο δεν θα καθίσω να σας εξηγήσω, δεν είμαι άλλωστε ο κατάλληλος άνθρωπος, αλλά έχω κάποια links στην εφαρμογή μου, τα οποία μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε ποια είναι η σχέση του κύβου του Rubik με το group theory, μιας και αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα της εφαρμογής της θεωρίας αυτής. Τέλος, να σας πω ότι η εφαρμογή προσθέτει ακόμα κάποια κουμπάκια τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να μας στείλει κάποιο feedback, κάποια ερώτηση που έχει, αν θέλει να προσθέσουμε κάτι στην εφαρμογή μας. Ή πάλι, άμα θέλει να κάνει share, για παράδειγμα, τον καλύτερο χρόνο του, να τον δείξει στους φίλους του, να περηφανευτεί και φυσικά να φανεί και η δικιά μας εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ.
Προσπαθούμε να συνδεθούμε λίγο με τη Microsoft στην Αθήνα μέσω Skype για να πούμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μιας και ήταν επιτροπή και διοργανώθηκε σε συνεργασία μαζί τους. Αλλά θέλαμε να το βγάλουμε και μπροστά, εδώ να μιλήσει. Θα το κρατήσω για την επόμενη φορά που σας καλέσω ο moderator. Θα είστε πολύ αυστηρός. Λοιπόν, να πούμε ενδιάμεσα ότι η Επιτροπή πέρασε και τους έκαναν ξεχωριστή παρουσίαση, οπότε δεν κρίθηκαν στην ουσία από το τι παρουσίασαν εδώ. Γι' αυτό ήμουν έτσι λίγο πιεστικός, γιατί υπήρχε το πρόβλημα του χρόνου. Οπότε μην νομίζουν τα παιδιά ότι κρίθηκαν από την παρουσίαση τώρα, εντάξει, γιατί μην δημιουργηθεί καμία ένταση, γιατί ήρθε η Επιτροπή και έκαναν πολύ αναλυτική παρουσίαση. Τώρα θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Ωραία. Κατορθώσαμε να συνδεθούμε. Ναι, λίγο πιο δυνατά, αν θέλεις. Ωραία. Να έρθω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα είμαι ταχύτατος, γιατί μου πάνε τα παιδιά βιάζονται να φύγουν για Πάτρα. Πριν αρχίσεις όμως, να φωνάξεις τον κύριο Παπαγιάννη να έρθει εδώ, μπροστά, ναι, εκεί, για να δώσει τα βραβεία αυτά που θα ανακοινώνεις εσύ. Τόσο εσένα και για τη συνεργασία, τόσο για την Οργανωτική Επιτροπή, για την ωραία εκδήλωση και την προετοιμασία που κάνανε με τα registration που ανακοινώσαν το συνέδριο και όλα αυτά. Και να δώσω χαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία δημιουργήσαν εφαρμογές. Είναι αξιομνημόνευτο πως πολλά από αυτά τα παιδιά που τα έλεγε την Παρασκευή ασχοληθήκαν με αυτές τις τεχνολογίες για πρώτη φορά και πάλι καταφέρανε και φτιάξανε πολύ ωραία πραγματάκια και τα παρουσιάσανε. Ελπίζω να τα δούμε και σύντομα στα stores. Και αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε... Όχι, προχωράμε. Ωραία. Τα δωράκια είναι δύο συσκευές developer device, Nokia Lumia 820, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τεστάρουν εύκολα τις εφαρμογές τους και να τις δοκιμάσουν πριν ανεβούν στο store. Και δύο νικητές είναι πρώτα ο Κωνσταντίνος ο Μαυρουδής με την εφαρμογή... Περίμενε λίγο, Δημήτρη, περίμενε. Γιατί δεν... Δεν βλέπω. Ναι, δεν βλέπω. Ωραία, προχώρησε στον επόμενο. Προχώρησε στον επόμενο. Και ο επόμενος είναι ο Δημήτρης ο Κατσάρης με την εφαρμογή Δεσίλ. Ναι, συνεχίζουμε, Δημήτρη.
Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, λέω. Ναι. Εμείς έχουμε δώσει με η Επιτροπή εδώ πέρα, διότι εσείς στην Αθήνα, και πήραμε μια πρωτοβουλία να κάνουμε το Microsoft Plus. Δώσαμε και τρεις επένους, γιατί πιστεύω το αξίζουν, στους άλλους τρεις, οι οποίοι συμμετείχαν στην ίδια διαδικασία. Οπότε παρακαλώ τη Βασιλική Αναγνωστάκη. Το Στέφανο Λασκαρίδη. Και στη Γεωργία Γιαννοπούλου. Ναι, είναι βασικό ότι είναι αγρονόμος τυπογράφος, έτσι, όχι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Δημήτρη, έχεις να προσθέσεις κάτι? Τίποτα, απλά να πω στα παιδιά, είδα πολλά παιδιά σε αυτό το συνέδριο, ό,τι και να κάνουν αργότερα στην καριέρα τους, θα ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα, δημόσιο τομέα, ιδιωτικό, δεν ξέρω ποιο να πάνε. Συμβουλή προσωπική δική μου είναι ό,τι και να κάνουν να τα αγαπήσουν, γιατί μόνο τότε έτσι θα είναι επιτυχημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε τώρα περνάμε στη διαδικασία που είπαμε για το διαγωνισμό του καλύτερου πόστερ. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Αντωνόπουλο. Και η Κριτική Επιτροπή. Όχι αυτοί που ξεχώρισαν, έτσι. Η Κριτική Επιτροπή ήμασταν εμείς οι τρεις, οι οποίοι, όπως θυμάστε, όσοι ήσαν στα πόστερ, περάσαμε και μιλήσαμε αναλυτικά. Επίσης, εξετάσαμε και τις εργασίες. Και αυτά τα οποία αποτελούν τους παράγοντες στους οποίους στηριχτήκαμε για τη βράβευση είναι η οργάνωση, το πώς στήθηκε το πόστερ, ποια ήταν η απόκριση στις ερωτήσεις και γενικότερα η όλη παρουσίαση. Βλέπετε τη βαθμολογία. Συμμετείχαν στο διαγωνισμό αυτό όλα τα πόστερ τα οποία παρουσιάστηκαν. Και η Επιτροπή έκρινε ότι μπορεί να δώσει έναν έπαινο και ένα βραβείο. Οπότε ο κ. Αντωνόπουλος θα δώσει τον έπαινο. Στην ουσία είναι στο Μουρίκη Ευάγγελο και Λούμπα Αναστάσιο. Και βλέπετε και το πρώτο βραβείο, το οποίο μπορεί να έρθει και αυτό μαζί. Είναι η Άννα Βεκούλα και η Μαρία Σταμούλη, Αναστασία Φιλίππου, Άρτεμις Χαλιάρα, Μαρία Χαρλαμπίδου, Μουρούτσης. Αυτό είναι το αντίστοιχο βραβείο. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του τμήματος. Έχουμε το βραβείο της καλύτερης εργασίας. Η Κριτική Επιτροπή ήταν πάλι από επιλεγμένους, όπως βλέπετε. Εδώ είχαμε όλους αυτούς τους παράγοντες, τους οποίους πήραμε υπόψη μας. Και εδώ ήταν οι υποψήφοι finalists που συμμετείχαν στην εργασία. Η Επιτροπή έκρινε ότι θα μπορούσε να κινηθεί σε δύο επίπεδα. Άρα, λοιπόν, πέρασε σε ένα δεύτερο γύρο.
Και σε αυτό το δεύτερο γύρο πέρασαν αυτές οι εργασίες, από τις οποίες ήταν πολύ κοντά όλες μεταξύ τους και στην ουσία η βαθμολογία, η διαφορά δηλαδή για το καλύτερο paper, κρίθηκε από την ψηφοφορία τη δικιά σας. Γιατί σχεδόν ισοβάθμισαν αυτά που βάλανε οι βαθμοί των κριτών και τη διαφορά την κάνατε εσείς. Άρα τελικά το βραβείο του καλύτερου poster πάει... Paper. Στην κυρία Παναγιώτα Βακούλα και στη συνεργάτη της, κύριε Πρόεδρε. Όλοι μαζί. Έτσι. Όχι, το βραβείο είναι εδώ, στην κοπέλα. Εδώ βλέπετε τη διαφορά, είναι πάρα πολύ κοντά. Είστε συγχαρητήρια και πάλι, αλλά είστε πολύ κοντά και η διαφορά σας την έκανε το ίδιο το κοινό. Οπότε ήσταν εσείς που αποφάσισατε. Εντάξει, ναι. Ένα βραβείο. Λοιπόν, η Πάτρα, αν θέλει, επειδή έφτασε η ώρα μάλλον που δεν αντέχουν οι οδηγοί, αλλά έφτασε στο σημείο ότι μπορείτε να μείνετε, γιατί θα πάμε τώρα σε αυτό που είναι βασικό και νομίζω ότι στήριξε όλο το συνέδριο, που είναι οι ευχαριστίες. Και νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε αυτές τις τρεις ημέρες δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε όλη αυτή η υποστήριξη. Και η υποστήριξη σαφώς ξεκινάει από το τμήμα, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από την Κοσμητεία, από την Βρετανία, από την εταιρείες όπως είναι η ΑΜΠΕ, από το ΙΠΤΙΛ, το ΚΕΤΑ, ΕΜΙΠΕ, ΛΕΒΙΤ, ΕΛΠΕ, IEEE Student Branch, τα ΠΕΚ, τις εκδόσεις Γιόλακ, τη Microsoft. Οπότε, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους λάβανε μέρος στη διοργάνωση των workshop της Microsoft, το Android και του διαγωνισμού, η οποία συνέβη παράλληλα αυτές τις τρεις ημέρες. Θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους keynote speakers, οι οποίοι συμμετείχανε και ήρθανε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον NOC για την τεχνική υποστήριξη το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων του Επίβλητο Πανικολάου για το live streaming, όλους τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες δηλαδή και εκεί στο βάθος. Επίσης την ομάδα των συμφοιτητών, των παιδιών που κάνουν το The Making of Video, το οποίο θα έρθει στο YouTube. Τους designers, τον Ηλία Οικονομάκη και τον Άγγελο Σιαμπακούλη. Τον κύριο Κοπανούδη και τους συνεργάτες του για την αίθουσα εδώ μέσα. Την ομάδα διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστροφών που στέκονται εκεί. Επίσης, αν δείτε στο πρόγραμμα, υπάρχει μια πλειάδα από εθελοντές, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αν δεν έχω ξεχάσει κάποιον, εσάς κράτησα για το τέλος, γιατί ήθελα να σας δώσω και κάποια στατιστικά στοιχεία. Γράφτηκαν στο συνέδριο εδώ 1.435 άνθρωποι, συνέδροι. Στο The Site γράφηκαν 2.000. Οι προβολές του site είναι 84.523. Και φτάνουμε στους πρωταγωνιστές που βρίσκονται από πίσω από αυτό το συνέδριο στην ουσία, που είναι η Οργανωτική Επιτροπή. Και όταν ξεκίνησα αυτή την ομιλία, στο συνέδριο, όταν ξεκίνησε το συνέδριο, σας είπα ότι το συνέδριο
Έχει τρεις λέξεις, πόρωση, πόρωση, πόρωση. Αυτό το δείχνουν και τα νούμερα. 18.850 emails μεταξύ της Οργανωτικής Επιτροπής. 10 μήνες δουλειά. 1.200 plus Facebook likes και 400 Twitter followers. Δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι τους αξίζει ένα μπράβο και νομίζω ότι πρέπει να έρθουν εδώ πάνω. Και ονομαστικά Αντωνιάδης Σπύρος, Αντωνίου Ορφέας, Γεωργιάδης Αχιλλέας, Γεωργίκης Επιμηθέας, Ευαγγελόπουλος Γιώργος, Ευθυμιάδου Δέσποινα, Καζανά Λένα, Καραγιώργος Κωνσταντίνος, Καραΐσκο Αγγελική, Καρασαβίδη Σταύρος, Κατσόλας Ηρακλής, Κουναρέλη Στέλλα, Παπάς Ανδριανός, Περτσινίδου Εύη, Σκανδριανός Γιάννης, Σόρτσι Δήμητρα, Σούκα Ιωάννα, Σπαφαρίδης Ξενοφών, Τσαφαρίδου Χαριτίνη. Και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ταξιδέψατε και ήρθατε, συμμετείχατε και ενισχύετε αυτή την προσπάθεια η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί ξεκινάει από εσάς και απευθύνεται σε εσάς. Εμείς μπαίνουμε λίγο στο χώρο σας για να γευτούμε αυτή τη νιώτη και αυτή τη δύναμη που έχετε και ελπίζω να συνεχιστεί και να πάει ακόμα πιο πέρα το συνέδριο του ΣΦΥΜΗ γιατί είναι ένα θεσμός που αναδεικνύει όλη αυτή την πρωτοβουλία και όλη αυτή τη δραστηριότητα και τις δυνατότητές σας να πάτε και τη χώρα μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Παιδιά, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λεόντιο Χατζηλεοντιάδη χωρίς την πολύτιμη συμβολή του και το 100% του χρόνου του το οποίο μας παρήχε είτε στα mail μας, απορίες μας, στο site, στο financial κομμάτι, σε όλα τα κομμάτια. Χωρίς το χρόνο που δαπάνησε για αυτό το πράγμα δεν θα ήμασταν οργανωμένοι, δεν θα σας παρήχαμε αυτό που σας παρήχαμε αυτές τις μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.